Ονομάζομαι Κουζάτου Λιαγκάνοβα, είμαι αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του ΒΕΤ. Ένα χρόνο τώρα είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, πραγματικά ως εδώ. Είχαμε μια εξεταστική η οποία πραγματοποιήθηκε με εντεποδίων και πραγματοποιείται ακόμα τέλος πάντων. Έχουμε τόσες κλινικές, εργαστήρια, μαθήματα, πρακτικές που έχουν μείνει πίσω, είναι στον αέρα. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για να μπορέσουμε να επανέλθουμε, τέλος πάντων να επαναλειτουργήσουν οι σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Αντί αυτού, αντί να πάρουν λοιπόν αυτά τα μέτρα, φέρνουν ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά είναι απαράδεκτο. Φέρνει την αστυνομία και τα face control μέσα στις σχολές μας, δίθεν για να σταματήσει η εγκληματικότητα, ενώ πολύ καλά γνωρίζουμε πως θέλουν να καταστήλουν ακόμα περισσότερο τους φοιτητικούς συλλόγους στη συλλογική διεκδίκηση. Πολύ χαρακτηριστικό είναι και ότι δόθηκαν και 30 εκατομμύρια για αυτό το σκοπό για την αστυνομία, αντί να παρθούν τέλος πάντων μέτρα για το πανεπιστήμιο για να επαναλειτουργήσει. Είναι όντως η εγκληματικότητα αυτή που θα μειωθεί, ήδη βλέποντας από κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως είναι η κατάργηση του ασύλου, ένα χρόνο τώρα η οποία τέλος πάντων έχει καταργηθεί το άσυλο και η κυβέρνηση εκθίαζε τέλος πάντων όλο αυτό ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι το μόνο που οξύνθηκε είναι η καταστολή στους φοιτητές, στους φοιτητικούς συλλόγους. Παράλληλα, βλέπουμε και παραδείγματα στο εξωτερικό, όπως είναι Καναδάς και ΗΠΑ, ειδικά ΗΠΑ, που αυξήθηκε κατά 30% η εγκληματικότητα και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις μέσα σε ένα χρόνο. Βλέπουμε παράλληλα και η έλλειψη της φύλαξης, του μόνιμου δηλαδή δημόσιου προσωπικού, φυλάκων για τέλος πάντων και συντήρησης στα πανεπιστήμια, ειδικά και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο έγιναν και κάποιες απολύσεις πρόσφατα και θα ήθελα και η Σύγκλιτος να τοποθετηθεί αντίστοιχα πάνω στο ζήτημα. Δεν το ανεχόμαστε αυτό, δεν το ανεχόμαστε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, θα το καταρρύψουμε στην πράξη. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν πέρα από την αστυνομία φέρνει και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι γνωστές που θέλουν να περάσουν. Είναι το νη και νη δεύτερα όρια φοίτησης διαγραφές που η ίδια η κυβέρνηση μας έφερε σε αυτή την κατάσταση ώστε να μείνουμε πίσω στις πρακτικές, στα εργαστήριά μας κτλ. Να έχουμε τέτοια διδακτικά κενά. Και παράλληλα, κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει για τους εργαζόμενους φοιτητές, οι οποίοι παράλληλα με τις σπουδές τους πρέπει να δουλεύουν. Και ουσιαστική τέλος πάντων αναβάθμιση των σπουδών, αναβάθμιση του κύρους του Πανεπιστημίου δεν είναι το πόσο απόφοιτοι υπάρχουν τέλος πάντων, είναι το πώς λειτουργούν, αν έχουν επαρκή εξοπλισμό στα εργαστήρια, αν έχουν αρκετούς καθηγητές και στο να λειτουργήσει καν η σχολή, που ήδη έχουμε δει 73 λιγότερα μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια για το 2021. Παράλληλα, αλλάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην εκπαίδευση για να περάσουν τέλος πάντων οι μαθητές στα πανεπιστήμια. Μπαίνει κόφτης, μπαίνουν εμπόδια και δεν είναι τυχαίο που γίνεται την ίδια στιγμή που εξισώνονται τα ιδιωτικά κολέγια, βγαίνουν παραπάνω τέλος πάντων δικαιώματα στα ιδιωτικά κολέγια επαγγελματικά και μπορούν να κάνουν την business τους ακριβώς με τόσους μαθητές οι οποίοι θα μείνουν απ' έξω και αντίστοιχα και από τους φοιτητές που θα έχουν διαγραφτεί. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο όλο αυτό το νομοσχέδιο. Ένα χρόνο τώρα είναι κλειστές οι σχολές μας. Πρέπει να πάρθουν πραγματικά όλα τα κατάλληλα μέτρα για να επαναλειτουργήσουν. Και αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Δεν είμαστε Αμερικοί εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν αδελφότητες. Εδώ υπάρχουν αγωνιστικοί φοιτητικοί σύλλογοι που διεκδικούν και να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια και να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο που βάζει στο στόχαστρο τη συλλογική διεκδίκηση, κάνει παράνομες τις γενικές συνελεύσεις, τις κοινοποιήσεις κτλ. Ήδη έχουν πάρει πρωτοβουλίες πανελλαδικά και εδώ στα Γιάννενα οι φοιτητικοί σύλλογοι. Τώρα την 5η, 21 πρώτου στις 5.30 ώρα στην περιφέρεια των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων ενάντια σε αυτές τις αλλαγές και για να επαναλειτουργήσουν σχολές. Με αυτό λοιπόν το σύνθημα. Τέλος, ξέρω ότι δεν είναι το θέμα τώρα, αλλά επειδή τώρα παίρνω το λόγο, θέλω να μιλήσει Σύγκλιτος και να απαντήσει τέλος πάντων όσον αφορά τους 23 συλληφθέντες φοιτητές που έχουν πρόστιμα και
δικαστικά έξοδα από την πέτειο του Πολυτεχνείου, τι στάση θα πάρει τώρα να διαγραφτούν τέλος πάντων όλα αυτά τα πρόστιμα. Και δεύτερον, όσον αφορά την εστία για τους πρωτοετής φοιτητές, οι οποίοι όχι μόνο κάποια αποτελέσματα βγήκαν το Δεκέμβρη και τα οριστικά βγήκαν μόλις χθες μέσα Γενάρη, αλλά απέρριψαν πάρα πολλούς φοιτητές. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από τις δίθεν δεσμεύσεις που είχαν γίνει για ποινικές ξενοδοχείων τόσων φοιτητών που θα απορριφθούν, απαριθέντων τέλος πάντων της εστίας, να πάρθουν τώρα μέτρα να μην μείνει κανένας πρωτοετής έξω, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε σήμερα. Αυτά από μένα, να απαντηθούν στη συνέχεια και θα μιλήσει και μία συναδέλφουσα από το Φοιτητικό Σύλλογο του Ιστορικού Αρχαιολογικού. Γεια σας και από μένα λοιπόν. Τα προβλήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συσσωρεύονται συνεχώς και κανένα διαπιστωμένο έως τώρα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, όπως η δυνατότητα πλήρους και για όλους πρόσβαση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, αλλά και η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για την διεξαγωγή μαθημάτων. Καθώς όπως φαίνεται έχουν γίνει 73 λιγότερες προσλήψεις σε σύγκριση με πέρσι, μόλις συνολικά 400. Το τμήμα του Ιστορικού Αρχαιολογικού φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς επιλεγόμενα μαθήματα του τομέα ιστορίας της τέχνης δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν λόγω της έλλειψης διδασκόντων, ενώ μαθήματα του πρώτου και τρίτου έτους άρχισαν έως και 5 εβδομάδες αργότερα από το προβλεπόμενο. Καθώς μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της εξεταστικής περίοδου, καλούμαστε να γράψουμε χωρίς πρόσβαση ούτε στα στοιχειώδη υλικά, αφού τα πανεπιστημιακά συγγράμματα έχουν καθυστερήσει σε πολλούς φοιτητές. Η κυβέρνηση μπορούσε και έπρεπε να έχει εξασφαλίσει το ελάχιστο, τα βιβλία μας, έγκαιρα. Το γεγονός ότι η παράδοση συγγραμμάτων γίνεται κατοίκον δεν αποτελεί απάντηση για την καθυστέρηση, η οποία επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά μετά το φιάσκο του έρευνου εξαμήνου. Επιπλέον, πολλοί φοιτητές, όχι μόνο από αυτούς που έχουν πάρει τη μεταγραφή τους, όχι μόνο δεν έχουν πάρει βιβλία, αλλά δεν κατάφεραν καν να τα δηλώσουν και κινδυνεύουν να χάσουν τα εξάμηνό τους. Μέσα σε όλα αυτά, τα προβλήματά μας, αντί να λυθούν, πολλαπλασιάστηκαν με την ανακοίνωση του προγράμματος της εξεταστικής, το οποίο βάζει περιττέρω εμπόδια στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη μόρφωσή μας, καθώς συμπεριλαμβάνει μαθήματα μέχρι και τα Σαββατοκύριακα, ενώ δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κενά ανάμεσα στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτά από εμάς λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.